ή επιπλοκή. Ναι, κύριε Νικιάδη. Ευχαριστώ καταρχήν και τους δύο. Οφείλω να ομολογήσω ότι μου προκαλούν μια μικρή ανατριχίλα αυτά που άκουσα και η προοπτική να γενικευθούν. Και θα ήθελα τη γνώμη σας, ερχόμενος στο επίπεδο το ελληνικό, της πραγματικότητας της ελληνικής. Συγγνώμη, Γιώργο, ανατριχίλα γιατί? Θα το καταλάβεις από τη συνέχεια. Πώς θα μπορούσε πρακτικά να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σύστημα, γιατί φαντάζομαι ότι αν επαφιέμεθα στην αυτοαναφορά, τότε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος επηρεασμός και πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Υπάρχουν τα πρώτα βήματα πάντοτε. Όταν είπα προηγουμένως ότι ξεκινήσαμε την ιστορία του MMC, την Mortality and Morbidity Committee στο Λαϊκό, δεν ήταν μια καθόλου εύκολη ιστορία. Οι αντιδράσεις ήταν πολλαπλές. Έχουμε το δεδομένο από τον ίδιο τον Κλαβιέν ότι, κοίταξε να δεις, όταν βάζω τους ειδικευόμενούς μου να κάνουν την καταγραφή των επιπλοκών, έκανα τη μελέτη και είδα ότι δεν ήταν καλά τα αποτελέσματα, γιατί δεν τα ανέφεραν σωστά. Ακόμα χειρότερα όταν είχα βάλει τους ειδικευμένους. Άρα χρειάζομαι κάποιον ψιλοανεξάρτητο, έτσι, μια ειδικευμένη αδελφή κλπ. Για αυτή την ιστορία. Αλλά τα βήματα και μην χρησιμοποιήσω το πρώτο ελληνικό, τι έχουμε κάνει στο Λαϊκό. Κάνουμε καταγραφή των επιπλοκών κατά Κλαβιέν σε όλα μας τα χειρουργικά περιστατικά. Είναι κάτι το οποίο γίνεται με πολύ κόπο και τρομακτική πίεση και καταγραφή από τους δικαιωμένους. Αμφιβάλλω αν θα φύγει από το Λαϊκό να υπάρχει δεύτερο νοσοκομείο. Ναι, αν μου επιτρέπετε. Δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος. Πόσο καιρό το εφαρμόζεται αυτό? 1,5 χρόνο. Αν μου επιτρέπετε, για να ολοκληρώσω λίγο την ερώτηση, την τοποθέτησή μου, το ερώτημά μου ήταν πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει σε επίπεδο σύγκρισης. Δηλαδή, θα έπρεπε να είναι κάποια ad hoc επιστημονική αρχή ή διοικητική αρχή, γιατί από όσο ξέρω και ας με διαψεύσει αν κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος συνάδελφος, στη Γερμανία αυτό το ρόλο σε μεγάλο βαθμό τον έχει αναλάβει το ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο απαιτεί βέβαια για να πληρώσει να έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά δεδομένα. Και το ερωτηματικό είναι ότι αν οι γιατροί και το σύστημα το οποίο υπηρετούν οι γιατροί δεν πάρει έγκαιρα τα μέτρα του πριν μπουν οι διοικητικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες και όλα τα υπόλοιπα, αν δεν είμαστε ατσαλωμένοι πριν από αυτό το πράγμα, πριν μας το βάλουν καπέλο, πιστεύω ότι εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Αν λοιπόν είναι οι κινήσεις που θα κάνει κανείς πριν του το βάλουν καπέλο. Και εκεί θα σου βάλουν καπέλο και άλλα πράγματα. Διότι θα έχει και point system μετά. Άρα λοιπόν πρέπει να βελτιωθούμε εμείς πριν το σομπρέρο. Κύριε Μητσογιάννη. Θα ορίσετε τι εννοείται πολιτισμένες χώρες, πρώτα απ' όλα, κύριε Μητσογιάννη. Τον έξω ελλαδικό χώρο, κύριε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πέρα από τα αστεία, υπάρχει μια δεδομένη επαρκής, ξέρω, συστηματοποιημένη εκπαίδευση των ειδικευμένων. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τις επιλογές που δυνητικά μπορεί να είναι περισσότερες όταν συστηματικά, επαναλαμβάνω, και με τον νόμο χειρουργούν ειδικευμένοι? Εννοείται αν ξέρω αν υπάρχει πιθανά στην Ευρώπη τέτοιο είδους κάλυψη. Ναι, αυτό εννοώ. Δηλαδή, προβλέπεται από την Ευρώπη. Ένα από τα μείζωνα προβλήματα της χειρουργικής εκπαίδευσης αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ακριβώς αυτό το οποίο περιγράψατε. Το οποίο σαφέστατα έχει πολύ μεγάλες νομικές επιπτώσεις και το οποίο έχει οδηγήσει σε μια κάθετη πτώση του αριθμού των επεμβάσεων που εκπαιδεύονται οι μελλοντικοί μας να μιλήσουν για την ουρολογία. Και αυτό έχει υπάρξει μελέτη και έχει φανεί, όπως επίσης και την επίπτωση της εφαρμογής του ωραρίου από την Διρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλινική απασχόληση. Και ξέρουμε πολύ καλά, ας πούμε, το τι είναι τη δημοσίευση στη φοβερή από την Αγγλία, με τις επιπλοκές από τις αρθροπλαστικές του ισχύου από οθοτερικούς που εκπαιδεύτηκαν μετά την εφαρμογή του ωραρίου. Σε αυτό το κομμάτι, ο προβληματισμός έρχεται με την έννοια πλέον των simulators και όλων των υπόλοιπων ex vivo, έτσι, ή ex patient εκπαίδευσης, που προωθείται αυτή τη στιγμή σαν αντίληψη και με την προσπάθεια να κατακτηθεί
η επάρκεια και η δεξιότητα, το περίφημο learning curve, εκτός αρρώστου ή και εξ βίβο, σε άλλα μοντέλα. Και αυτό μου δώσανε την ευκαιρία τον επόμενο μήνα να το έχω στο μετεκπαιδευτικό της Αλεξανδρούπολης. Έτσι. Μερικοί από εσάς ξέρετε τη μανία που έχω με την ιστορία του simulation για αυτό το πράγμα. Αλλά είναι ένα δεδομένο πρόβλημα τεράστιο, το οποίο έχει και την διάσταση των επιπλοκών. Να κάνεις μία ερώτηση, πώς θα δεχότανε να γίνει οπουδήποτε εργάζονται, morbidity, mortality, και θα δεχότανε να συμμετέχουν με τα περιστατικά τους. Να δούμε λίγο χέρια. Λοιπόν, να κάνουμε τη χάρη στον κύριο Χατζηχρήστο, αλλά προηγουμένως, κύριε Ανήριο, θέλετε κάτι. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει καμία αντίθεση και είναι κάτι που... Μάλιστα, οπότε να το δούμε αν, όπως μας ζητήσε... Να ζητήσει να σηκώσουμε τα χέρια προηγουμένως, χέρια ψηλά. Λοιπόν, ποιοι θα θέλανε να είχαν στον χώρο εργασίας τους μια φορά το μήνα. Όχι άδειο, όχι άλλο. Να εκτεθούμε, αυτό είναι το πρόβλημα. Όλοι δεν θέλουν αυτό για να μην εκτεθούν προσωπικά. Ποιοι θα, άμα ήταν μια εθελοντική βάση. Και, εγώ επέβαλα στην. Πώς ξεκίνησε αυτό. Άλλο θέμα επέβαλα. Επέβαλα το πρώτο περιστατικό το οποίο συζητήθηκε, ήταν επιπλοκή δικιά μου. Προσωπική. Αυτό ήταν. Αν το κάνεις αυτό το πράγμα, εκεί είναι. Έτσι. Απλώς ήθελα να σας... Κύριε Ρόμπλε. Εντάξει. Προσπάθησα να το πω και προηγουμένως. Εμείς δεν εφαρμόζουμε στο σημαντικό σύστημα Clavien, αλλά κάνουμε μια φορά το μήνα morbidity and mortality. Απλώς για την τάξη των πραγμάτων. Ναι, αλλά έχετε δύο δημοσιεύσεις, κύριε Μητσογιάννη. Ναι, ισχυριζόμενοι ότι έχετε χρησιμοποιήσει το σύστημα Clavien. Όχι, όχι. Εγώ σας λέω τι γίνεται, τι γίνεται τώρα. Έτσι. Δεν ξέρω τι δημοσίευση, κύριε. Δεν εννοούσα τίποτα. Εντάξει. Δεν είμαι τόσο κακός. Απλώς αναφέρω, δεν συμμετείχα στις δημοσίευσεις αυτές. Αναφέρω ότι γίνεται μία φορά το μήνα μονοπίτη διαμορτάλη. Χαίρομαι, δεν το ήξερα. Παρόλο που είμαστε αδελφές κλινικές. Χαίρομαι πάρα πολύ, πραγματικά. Παρακαλώ. Επειδή αναφερόμαστε για χειρουργικές επιπλοκές και χειρουργοί, δεν είμαστε μόνο οι ουρολόγοι, έτσι, είναι πάρα πολλές ειδικότητες. Το θέμα είναι πώς μπορεί να υπάρξει ένας συντονισμός. Δεν μπορεί, ας πούμε, αυτά τα συστήματα αξιολόγησης να αφορούν μόνο κάποιους σε μια χώρα. Όχι. Όχι. Πρέπει... Γι' αυτό η μοναδικότητα. Κοιτάξτε, και όλα τα συστήματα που περιέγραψε ο κ. Μαμουλάκης έχουν γενική εφαρμογή σε όλες τις χειρουργικές ειδικότητες. Και αυτό ήταν το σημαντικό, ότι δεν υπήρχε ούτε καν γεωγραφική διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο έχουν εφαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί. Και αυτό είναι, αν θέλετε, το πολύ καλό του συστήματος του Clavien, το οποίο είναι το πιο απλό από όλα τα συστήματα μέχρι τη δεδομένη στιγμή. Πόσο θέλουμε να πιέσουμε την πολιτεία για να ορίσει τέτοια συστήματα μέσα στα νοσοκομεία? Στο εξωτερικό τουλάχιστον, όπου υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή το τι γίνεται μέσα στις επεμβάσεις, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει, περνάνε όλα τα αρχεία σε real time. Οπότε, ανά πάσα στιγμή μπορείς να δεις τι γίνεται. Η ερώτηση είναι πόσο θέλουμε εμείς οι γιατροί, έτσι, άσχετα αν είμαστε ουρολόγοι ή όχι, να περάσει αυτό. Νομίζω ότι όλοι μας θα θέλαμε το, και πρέπει να θέλουμε, γιατί τελικά είμαστε από τις λίγες χώρες που ακριβώς επειδή δεν κάνουμε τίποτα εμείς, θα πρέπει να εδράσει το κράτος. Φτάσαμε σε αυτό το αξιολείπητο. Όχι, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, για να τελειώσω την τοποθέτηση. Για να τελειώσω την τοποθέτηση, κινδυνεύω να κατηγορηθώ από τον κύριο Ιωαννίδη, τον καθηγητή, ότι ίσως να κάνω πολιτική τώρα, αλλά έχουμε όργανα θεσμοθετημένα μέσα από νόμους που λέγονται ιατρικοί σύλλογοι. Πόσο είμαστε έτοιμοι μέσα από τους ιατρικούς συλλόγους να πιέσουμε για πράγματα τα οποία μας αφορούν επιστημονικά? Εγώ δεν θα άφηνα ποτέ τέτοιου είδους πράγματα ούτε σε κάποιον ιατρικό σύλλογο, ούτε σε κάποιο όργανο της πολιτείας. Θα ήθελα να τα κάνω οργανωμένα μέσα από την ειδικότητά μου. Αν θέλετε, το όργανο το οποίο θα ήθελα να είναι η επιστημονική εταιρεία σε αυτό το πράγμα. Αλλά το να τα αφήσω στους ιατρικούς συλλόγους ή οτιδήποτε άλλο. Και αν θέλετε, η όλη η ιστορία της ηλεκτρονικής καταγραφής, εγώ πιστεύω ότι τελικά εμάς προφυλάσσει. Η ένστασή μου είναι ότι, για να μην κρυβόμαστε, η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία είναι κατεφημισμό επιστημονική εταιρεία. Έτσι. Να γίνει πρώτα επιστημονική, πραγματικά, γιατί... Έτσι. Αφήστε το τώρα. Ναι, ναι. Ναι. Thank you.
Ναι, αλλά αυτή τη δεδομένη στιγμή δεν νομίζω πως το κομμάτι αυτό, δηλαδή το αν έχω εγώ μια επιπλοκή, είναι πειθαρχικό αδίκημα. Είναι επιστήμη και δεν είναι ποινική ιστορία. Έτσι. Θέλω να πω γιατί να καταλήγει ο χειρουργός στα δικαστήρια να λύσει κάτω από το φως της κάμερας τα προβλήματα των επιπλοκών. Εδώ φύγεται ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Εδώ πέρα λοιπόν έχει να κάνει με το δικαστικό σύστημα. Δηλαδή κατά πόσον είναι εάν αποκτήσει νομική διάσταση. Γιατί εγώ μέχρι τώρα μίλησα για το καθαρά επιστημονικό κομμάτι της ιστορίας των επιπλοκών. Μία διάσταση του προβλήματος είναι και η νομική διάσταση. Αν φτάσει κανείς λοιπόν να πρέπει να απολογηθεί για κάτι τέτοιο ή να τιμωρηθεί κλπ. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία διαφοροποίηση των συστημάτων σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου και ο προβληματισμός που υπάρχει διεθνώς, γιατί και οι ίδιοι οι νομικοί κατάλαβαν το αδιέξοδο στο οποίο έχουν φτάσει και ήδη μιλούν για τα περίφημα ιατρικά δικαστήρια ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με κάποιο πειθαρχικό ιατρικού συλλόγου. Δηλαδή είναι μια τραγική ιστορία το να σκεφτεί κανείς ότι επιστημονικά θα κριθώ για κάτι από το πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου. Παναγία βόηθα. Έτσι, από κάποιους τύπους οι οποίοι δεν ξέρω τι. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με, τα guidelines στην Αμερική. Αποτελούν νομικό έγγραφο. Έχουν νομικό έγγραφο, λοιπόν. Αποτελούν νομικό έγγραφο. Λοιπόν, είναι κάτι αντίστοιχο, φαντάζομαι. Υπάρχει ελοχεύει ο κίνδυνος για όλη αυτή την ιστορία που λέμε να ξεφύγει από το σκοπό που λέτε το να μην γίνει επιστημονικό και να χρησιμοποιηθεί είτε από ασφαλιστικές εταιρείες είτε από. Ούτως ή άλλως υπάρχει κίνδυνος, δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει. Λοιπόν. Δηλαδή, γι' αυτό ξεκίνησα και την παρέμβαση σήμερα με την έννοια ότι όσο και αν εξορκίζουμε μέχρι τον απήγανο μερικά πράγματα θα γίνουν. Εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι να είμαστε εμείς προετοιμασμένοι σε αυτό το πράγμα. Να ρωτήσω κάτι. Θα ήθελε το ακροατήριο. Έτσι, ανώνυμα και μέσα από την ιστοσελίδα και έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Να υποβάλλετε κάποια ιστορία σας που δεν σας πήγε, κάτι που δεν σας πήγε στραβά, κάποια περιστατικά. Ή να κάνουμε ένα μικρό κλάβι σύστημα, ένα αρχείο, να βάζετε μερικά χειρουργία σας. Και να τα πάρουμε και να τα αξιολογήσουμε και ο κύριος Μητρόπουλος αναλάβει αυτή τη βάση που θα δημιουργηθεί, να το παρουσιάσει και να κάνουμε έτσι λίγο ένα πρακτικό παράδειγμα του χρόνου στο σχολείο. Αν με επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, ο σκοπός του M&M δεν είναι να κατηγορήσεις κάποιον, είναι να εντοπίσεις ένα πρόβλημα, να το λύσεις και οποιοδήποτε να γίνει καλύτερος. Αυτό, όταν θα γίνει, θα πρέπει να γίνει στο μικρό κόσμο του κάθε νοσοκομείου, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε νοσοκομείου. Οπότε θα πρέπει η επιπλοκή να έχει όνομα. Χατζηχρήστο, ο οποίο είναι στο. Όχι, ναι. Αυτό το είχε κάνει ο κύριος Μητρόπουλος και ο κύριος Αλιβιζάτος πέρυσι στο σχολείο. Είχαν φέρει τα δικά τους λάθη, τα δικά τους περιστατικά, σε εισαγωγικά χωρίς την σημασία, και τα παρουσίασαν εδώ πέρα, μπροστά σε όλο αυτό το ακροατήριο. Και δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς έχουμε κάνει ένα βήμα. Απλώς δεν ήσουν εδώ πέρυσι, Βαγγέλη, σου στην Αγγλία. Λοιπόν, αλλά εγώ μιλάω για κάτι άλλο. Μιλάω για να αρχίσουμε μια εξοικείωση και είναι και ένα ζωντανό, δηλαδή να υπάρχει μια πιο συμμετοχή. Άμα θέλει, όποιος θέλει, θα υπάρχει, είπαμε, με το γίνε φίλος του ημώ πλέον, γίνεστε φίλοι, μπαίνετε στις διαδικασίες. Ανοίγουμε πόρτες και είναι μια πρόταση να δούμε. Άμα μαζευτούν, μπορούμε να το κάνουμε και να αξιολογηθούν κάποια πράγματα και να πούμε πώς δουλεύει το σύστημα, να αρχίσουμε να εξοικειωνόμαστε με αυτά που μας έρχονται. Νομίζω πως πρέπει να έχουμε πεινάσει. Να είστε καλά. Ναι, έχουμε πεινάσει. Ευχαριστούμε πολύ.